η δική μου είναι χέστες. Θες να πει χέστης. Τι είναι η δική μου, ο πατέρας μου, είναι στο θέμα αυτό των εκδρομών και των διακοπών. Χώνονται αλλά... γενικώς με το παραμικρό. Εντάξει, που σταματήσαμε. Ναι. Όταν ήρθανε στην, στην ΚΟ και πήγαμε στην Κάλυμνο, νομίζω σας είπε κάποια φάση ότι και καλά εγώ δεν έκανα σωστό προγραμματισμό και φτάσαμε στο λιμανάκι για Κάλυμνο στις 9 παρα 2 ενώ το καράβι έφυγε στις 9. Γίνει της πουτάνας το κάγκελο, της πουτάνας. Το προπάσιο. Ναι. Προλάβαμε. Προλάβαμε, αλλά 2 λεπτά πριν φύγει. Στη διαδρομή σταμάτησε το αμάξι και του λέω, άμα θες να φύγεις, φύγε, κατά από τώρα το αμάξι. Και μετά, επειδή του είπα, αλλά αυτό το μαλακί που του είπα ότι εγώ που ψανέχτηκα 2 εβδομάδες τώρα να πούμε, στην ΚΟ, τρελάθηκε μάτες, αυτό τελείωσε. Τρελάθηκε, το γύρισε τα μυαλά. Εγώ, είναι αυτό δεν το εννοούσα σε καμία περίπτωση. Α, πολύ ωραία. Ε. Να πάμε να την ανεβούμε τη γέφυρα. Σκάθε ρε. Εγώ είμαι ντόπιος εδώ πέρα. Εσύ είσαι επισκέπτης. Δεν πειράζει. Έκανε το πουλκέτι, είναι πολύ αντιστοιχό η φωνή. Να το. Αυτό που λένε γέφυρα κάτι τύπου μια εθνικότητα στην Αυστραλία. Πολλές ομορφιές. Ναι. Απλά εντάξει, δεν έχει ωραία πρωτεύουσα πλέον. Στα χέρια μου. Δηλαδή είναι για εξαιρέτηση. Είναι για... Και δεν έχουμε πάει, ας πούμε, παλιά κάρτα. Μα θυμάστε, δεν ξέρω αν έχει πάει πάνω.
μικρά. Εγώ μικρή. Βάλε κάρτα, δώσε κάτι χίλιο ράφινγκ, μια είναι για άνοιξη όμως. Ναι, βάλε άνοιξη. Τι σκέφτεσαι? Πού είναι το γεφύρι, παραπέρα από εδώ, από το δρόμο. Δεν σε πειράζει τώρα, αυτό, είδαμε αυτό το οποίο είναι πολύ ωραίο. Όχι, ναι, δεν όχι, πάμε αυτή είναι. Έχει ο καιρός τώρα, είναι ρίσκο. Καλώς τα παιδιά! Μπες! Εσύ να μην πεις. Μόνο τρίχες του. Φτάει τριχωτούς. Επικίνδυνη στροφή δεξιά.